Είναι πραγματικά ελληνική πατέντα για τη διακοπή τη σύνταξη τη χειρία να αποφασίζει ο νόμο και όχι η αιτία θανάτου δικαιούχου. Τον περασμένο Μάιο ψηφίστηκε ένα τέτοιο και ορίζει ποιε χειρίε δικαιούνται σύνταξη. Το παράδοξο των το προβλέψεων του νόμου αναλύει στην κάμερα τη TRT ο οικονομολόγο Πύρο Βαλιώτη. Με το νέο ασφαλιστικό νόμο του Κατρούγκαλου, ε, για όσου δικαιούνται η σύνταξη χειρία, δηλαδή ε, από ιδίωση κάποιος μετά τις 13 Πέμπτου του 2016 ε, δικαιούνται λοιπόν σύνταξη χειρίας και εννοείται ότι έχει δικαίωμα συνταξιοδότηση. Έχει έχει συμπληρώσει τα χρόνια εργασίας είναι δηλαδή 62 χρονών ή 67 με 40 έτη εργασίας ε, ο χείρος ή η χείρα δικαιούνται ε, σύνταξη χειρίας πόσο όμως θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας σε αυτή την περίπτωση δικαιούνται εφόρου ζωή στη σύνταξη χειρία, η οποία ανέκτησε στο 50% τη σύνταξη που δικαιούται ο Θανών. Ε, σε περίπτωση όμω που δεν συμπληρώσει το 55ο έτο ηλικία, δικαιούται σύνταξη τρία έτη. Ε, βέβαια, τα τρία έτη είναι μέχρι να συμπληρώσει το 55ο έτο ηλικία. Αν ε, δεν το έχει συμπληρώσει, παρατείνεται μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτος ηλικία. Επίση, έχουμε παράταση χορήγηση της σύνταξης για τη ε, τις χείρισή τους χείρους εκείνους που έχουν ανήλικα τέκνα ή τέκνα που σπουδάζουν, μέχρι τη συμπλήρωση δηλαδή του 18ου, 24ου έτους ηλικία συνεχίζει να η, παίρνει σύνταξη ο δικαιούχος και σταματάει με τη συμπλήρωση του 25ου έτους ηλικία και καταβάλλεται μόλις συμπληρώσει τα 67 του χρόνια. Θα δούμε δηλαδή 12 έτη το ανώτατο να μην λαμβάνει σύνταξη και όπως ξέρετε η ανεργία έχει ανέλθει σε ένα μεγάλο ποσοστό που αυτός που είναι πάνω από 55 χρονών είναι αδύνατο και απίθανο να βρει εργασία. Το ερώτημα μπαίνει πώς θα ζήσει αυτός που είναι πάνω από 55 χρονών, έχασε τον άνθρωπό του και δεν έχει εισοδήματα. Ε, υπάρχουν πολλέ περιπτώσει που θεωρείται τέτοιε αυτή τη στιγμή. Ε, σίγουρα υπάρχει ένα μεγάλο αριθμό. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για μεγάλα ποσοστά. Αλλά δεν έχει σημασία αν είναι μεγάλο ή μικρό. Δηλαδή, αν είναι 30 ή 40 χιλιάδε οι δικαιούχοι σύνταξη μέχρι τα 55 του χρόνια και μετά τα 55 περιμένουν να φτάσουν στα 67. Αλλά και αυτό ο αριθμό 30.000 άνοιγμα πάντως είναι σημαντικό αριθμό. Ε, θα πρέπει να επανεξετάσει η κυβέρνηση το θέμα αυτό, αν υπάρχει δυνατότητα τροποποίηση ή τουλάχιστον να χορηγείται ε, το ελάχιστο αυτό το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης των ανασφάλιστων συνταξιούχων που ανέρχεται στο ποσό των 360 ευρώ.